και είναι μαζί μα ο Θανάσο Καμπαγιάννη. είναι Εκπροσωπεί την πολιτική αγωγή εδώ πέρα, έτσι, στο δικαστήριο. Καλώ ήρθατε. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Και επειδή ζείτε από κοντά όλου αυτού του μήνε, έχετε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και θα μπορούσαμε κάπω να γκρουπάρουμε τι έχει προκύψει αυτού του 11 μήνε και περισσότερο να επικεντρώσουμε στο από την εμπειρία αυτή των 11 μηνών, αν έχει αναπροσαρμόσει την τακτική τη η Χρυσή Αυγή, γιατί θέλει να έχει μεγάλη διείσδυση στην κοινωνία. Και από εκεί θα ανοίξουμε την εικόνα, από τη μικρή εικόνα εδώ τη δίκη τη Χρυσή Αυγή και του ρόλου τη Χρυσή Αυγή. Θα πάμε στη μεγάλη εικόνα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη γενικότερα, να δούμε και εκεί. Πώ ανεβαίνουν τα ακροδεξιά ή οι ακροδεξιοί σχηματισμοί. Είναι μαζί μα ο Γιώργο Παυλόπουλο, ο συνάδελφο από την Ημερησία. Καλώ ήρθατε, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Και βεβαίω αυτό που γνωρίζουμε από την ακροδεξιά, όχι απλά ρητορική αλλά και πρακτική στην Ευρώπη, είναι τα τείχη τα οποία ορθώνονται, τα κλειστά σύνορα απέναντι στου πρόσφυγε. Γιατί νομίζω ότι, Γιώργο, η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη, επί τη ουσία έχει δύο πυλώνε που ε, παρεμβαίνει ένα το προσφυγικό και δεύτερο μια αντιευρωπαϊκή, έψιλον πολιτική την οποία η ίδια την διατυπώνει με πολύ έντονο τρόπο. Ακριβώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το Θανάση τον Καμπαγιάννη ναι, και πάμε ναι. από τη Χρυσή Αυγή. Πάμε λοιπόν. 20 Απριλίου ξεκίνησε αυτή η δίκη. Ήταν ανήμερα στη γη... στην στη επέτειο γέννηση του Χίτλερ. Έτσι, γιατί το σχολιάζαμε τότε. Ε, θυμόμαστε όλοι ότι οι πρώτοι μήνε αναλώθηκαν πολύ στα διαδικαστικά, στο πώ θα γίνει αυτή η δίκη κτλ. Και τώρα είμαστε 9 μήνες μετά, όπου αν, μπορούσες να, αν μπορούσατε κύριε Καμπαγιάννη να μας πείτε έτσι, τα δυο βασικά συμπεράσματα που έχετε βγάλει από αυτή τη διαδικασία. Καταρχά, για να δώσουμε τη βασική εικόνα, είμαστε πλέον στην ουσία τη υπόθεση. Mm -hmm. Έχουμε τελειώσει με τα διαδικαστικά, είμαστε στην ουσία τη διερεύνηση τη δολοφονία ΦΙΣΑ. Έχουν σχεδόν καταθέσει οι μισοί μάρτυρε σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Και αν θα θέλαμε να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο για το που βρισκόμαστε, αυτό είναι ότι ο βασικό ισχυρισμό τη Χρυσή Αυγή και των υπερασπιστών τη, ότι η δολοφονία FISA ήταν λίγο πολύ μία μονομαχία ανάμεσα στον Ρουπακιά, ο οποίο τυχαία άσχετα βρέθηκε στην περιοχή και στον <coughs> Μάλιστα ο συνήγορο του Ρουπακιά λέει ότι ήταν και αμυνόμενο. Ο συγκεκριμένο ισχυρισμό τη Χρυσή Αυγή καταπίπτει. Το κατηγορητήριο δηλαδή αποδεικνύεται. Η εικόνα ότι η δολοφονία Φίσα ήταν μια δολοφονική επίθεση οργανωμένη, συντεταγμένη από μια πολυπληθή ομάδα της χρυσή αυγή, προκύπτει από όλους τους μάρτυρες. Είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι φίλοι του Φίσα, είτε είναι απλή περαστική. Έχουμε την συγκρότηση ενό τάγματο εφόδου τη Χρυσή Αυγή έξω από το κοράλι, την επίθεση στην παρέα του Παύλου Φίσα, την ενεργό συμμετοχή Πολλών χρυσαυγητών στην επίθεση στο Φίσα, είτε κάποιον οι οποίοι εμψύχωναν, είτε κάποιον οι οποίοι τον χτυπούσαν, προκειμένου να έρθει ο Ρουπακιά να μαχαιρώσει. Αυτή είναι η εικόνα, η βασική εικόνα η οποία προκύπτει και η οποία πρόκειται να δυναμώσει τον Ιανουάριο, γιατί ο Ιανουάριο θα δει κάποιου πολύ κρίσιμου μάρτυρε να έρχονται και να καταθέτουν στο δικαστήριο. Προφανώ είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουμε ακόμα πολλέ υποθέσει μπροστά μα. Έχουμε την υπόθεση καταρχά των Αιγύπτιων και του Πάμε, των δύο σημαντικότερων mm. επιθέσεων και Εκδικαζόμενων υποθέσεων στο συγκεκριμένο δικαστήριο, και από εκεί και πέρα έχουμε εκατοντάδε συσχετισμένε δικογραφίε με επιθέσει τη Χρήση Αυγή, που μέσα από εκεί θα αποδειχθεί ο οργανωμένο χαρακτήρα των εγκληματικών επιθέσεων. Με του ρυθμού λοιπόν που προχωράει η δίκη, θεωρεί ότι θα βγει αποτέλεσμα σύντομα, ή θα είναι μια διαδικασία που θα κρατήσει τρία-τέσσερα χρόνια. Είναι μια δίκη η οποία σίγουρα έχει ένα χρόνο μπροστά τη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε λιγότερε από 250 δικασίμου στην συγκεκριμένη υπόθεση. Όλε οι ανάλογε τέτοιου τύπου υποθέσει είχαν έναν τέτοιο αριθμό δικασίμων. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε σχέση με αυτό. Υπάρχει η καθυστέρηση, αλλά η καθυστέρηση αυτή είχε να κάνει με την ίδια την κίνηση των διοκτικών αρχών σε βάρο τη Χρυσή Αυγή. Ε, γνωρίζουμε, υπάρχουν, υπήρχαν και εμβληματικά σημεία σε αυτή την καθυστέρηση. Επί τέσσερι μήνε η Βουλή καθυστερούσε να άρει την ασυλία των βουλευτών τη Χρυσή Αυγή με αποτέλεσμα οι ανακρίτριε, η κυρία Κλάπεκ και η κυρία Δημητροπούλου, να απευθυνθούν με επιστολή στον τότε πρόεδρο τη Βουλή, τον κύριο Μεϊμαράκη, για να γρηγορεύσουν οι διαδικασίε. Είμαστε στη φάση που θα θέλαμε να δούμε την επιτάχυνση προφανώ τη υπόθεση, αλλά δεν θέλουμε η επιτάχυνση να αποβεί σε βάρο τη ουσία, τη απόδειξη δηλαδή του κατηγορητηρίου. Τα πράγματα τα οποία πρέπει να ερωτηθούν, θα ερωτηθούν. Τα πράγματα τα οποία πρέπει να αποδειχθούν, θα αποδειχθούν, τουλάχιστον για όσο μα αναλογεί ω πολιτική αγωγή. Ένα κομβικό σημείο που θυμόμαστε όλοι είναι η... στην αρχή της δίκης το ότι η όλη προσπάθεια και της πολιτικής αγωγής αλλά και πριν ήταν να αποδειχθεί ότι είναι εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ε, αυτό είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί ακόμα, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρόκειται να προκύψει από, τις, από την εκδίκαση καταρχά των χωριστών υποθέσεων. Προκύπτει δηλαδή μέχρι σήμερα ότι η δολοφονική επίθεση σε βάρο του Φίσα ήταν μια επίθεση ενό τάγματο εφόδου που συγκροτήθηκε στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή με κεντρική εντολή από τον Πυρινάρχη. Προκύπτει... Πράγματα αποδεδειγμένα πια από τι τηλεφωνικέ Αυτό προκύπτει, καταρχά από την εκδίκαση τη πρώτη υπόθεση, αλλά προκειμένου να υπάρχει εγκληματική οργάνωση, αυτό το οποίο απαιτεί το άρθρο είναι μια διαρκή συντεταγμένη και οργανωμένη δράση. Επιδίωξη απαιτεί το άρθρο 187. Δράση έχουμε τελεστή σε εγκληματικέ πράξει, άμα μιλάμε για την Χρυσή Αυγή. Και άρα, αυτό είναι κάτι το οποίο η γνώμη μα είναι ότι είναι ακράδαντο το ανακριτικό υλικό και πρόκειται να προκύψει. Πρέπει όμω όλο αυτό το υλικό να έρθει στο φω, να, να δημοσιοποιηθεί, είναι. να ξεδιπλωθεί στο ακροατήριο του τριμελού εφετείου Γακουργημανίου. Θα να σε αυτό που βλέπουμε είναι ότι η φυσική αυτούργοι. Τα μέλη της Χρυσή Αυγή, οι βουλευτέ τη Χρυσή Αυγή δεν είναι παρόντε στη δίκη. Είναι μια τακτική την οποία την εφάρμοσαν εξ αρχή και την ακολουθούν πειθαρχημένα έω σήμερα. Μόνο το Ρουπακέ έχουμε δει, ο οποίο κι αυτό κινδυνεύει να βρεθεί εκτό, νομίζω, επειδή παρέρχεται ο χρόνο που έχει. Να παρέρχεται το 30 των τον Μάρτιο. Αυτή λοιπόν η τακτική που έχουν επιλέξει. Με βάση και τα αποτελέσματα των εκλογών. Του έχει βοηθήσει, ναι ή όχι. Και τι άλλο αλλάζει στην τακτική του από αυτά τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Είναι μια τακτική, μια στρατηγική, καλύτερα θα μπορούσαμε να την αναφέρουμε, αποστασιοποίηση των ηγετών τη Χρυσή Αυγή από τα μέλη τα οποία βγαίνανε και μαχαιρώνανε μετανάστε, αντιφασίστε, αριστερού κ.ο.κ. Είναι μια κλασική επιλογή από την πλευρά τη ηγεσία τη Χρυσή Αυγή. Αυτό το οποίο κάνει αυτή τη στιγμή ηγεσία, είναι ότι προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν των ταγμάτων εφόδου. Είχαμε μάλιστα και τη δημοσιοποίηση ενό βίντεο με μια ομιλία του βουλευτή του Κουκούτσι, ο οποίο ανέφερε ότι τα μπράτσα ανήκουν πλέον στο παρελθόν, είναι, χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιηθεί ο λόγο και το μυαλό, χρειάζεται να ξεχάσουμε το εθνικό σοσιαλιστικό παρελθόν τη Χρυσή Αυγή. Έχουμε μια μεταμόρφωση στην πραγματικότητα τη Χρυσή Αυγή σε μια σε ένα υποτιθέμενα σοβαρό εθνικιστικό κόμμα, όχι όχι γιατί αυτό είναι μια πραγματική στροφή τη ηγεσία της, της οργάνωση, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρεί η ηγεσία τη ότι θα περάσει τον κάβο τη δίκη, θα περάσει τον κάβο τη Καταδίκης για τι εγκληματικέ ενέργειε, προκειμένου να ξαναξεδιπλώσει στη συνέχεια την εγκληματική τη δράση. Αυτή είναι η στατηγική. Η στατηγική είναι, για να το πούμε απλά, για να καταλάβει ο κόσμο ότι η ποινική δίωξη να τα μαλακά και, και η έκρηξη δίκαι. του αντιφασιστικού κινήματο έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι τη συγκεκριμένη ναζιστική οργάνωση. Προσπαθεί θα... να αποφύγει την ποινική δίωξη και την ποινική καταδίκη, μετριάζοντα την εγκληματική τη δράση, όχι για να την σταματήσει, αλλά προκειμένου να καταφέρει να αποφύγει να πέσει στα μαλακά από τη συγκεκριμένη ποινική δίωξη και να την συνεχίσει. Ταυτόχρονα είχαμε τη δήλωση του Μιχαλολιάκου παραμονέ των εκλογών του Σεπτεμβρίου ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του Φίσα και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε στην πορεία μετά τα διαφημιστικά μηνύματα και με τον Θανάστο Καμπαγιάννη και με τον Γιώργο Παυλόπουλο.